Μεταλλικές κατασκευές, μια καταξιωμένη βιομηχανία με μια διαδρομή πέραν των τριών δεκαετιών. Η εταιρεία μας παράγει περίπου το 50% του όγκου των προϊόντων πολυουρεθάνης που παράγονται ή και χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Κύπρο. Και αναπαυεύτητα, το βάρος της επίλυσης του σοβαρού θέματος διαχείρισης των αποβλήτων έπεφτε στους ώμους μας. Με την υλοποίηση λοιπόν του έργου που θα σας παρουσιάσουμε σήμερα, καταφέραμε να δώσουμε πρακτική λύση στο πρόβλημά μας, προσφέροντας νόμιμη λύση διαχείρισης των αποβλήτων
και σε επιχειρήσεις που παράγουν ή και χρησιμοποιούν προϊόντα με βάση τον στερεόαφρο πολυουρεθάνες, από τις οποίες επιχειρήσεις αναμένουν να αποδείξουν την απαραίτητη ευαισθησία παραδίδοντας μας τα. Παράλληλα, όμως, πετύχαμε να δώσουμε στον τομέα δομικών έργων ένα φτηνό, τεκμηριωμένα ποιοτικό, οικολογικό και εύχριστο προϊόν για χρήση ως θερμική και ηχητική μόνωση σε δώματα, πατώματα και οροφές. Συμμαχίες των πολιτών, φίλοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι, εκλεκτοί, προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι μαζί σας στην εκδήλωση της εταιρείας Νικολαίδης και Κουντούρης Metal Company Limited για την παρουσίαση ενός καινοτόμου θερμομονωτικού υλικού που προέρχεται από την επαναχρησιμοποίηση πολυμάτων και άλλων αποβλήτων της πολυουρεθάνης. Στις σημερινές αμυντικές συνθήκες είναι πολύ σημαντικό η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων να αποτελεί και προτεραιότητα. Μετά την πρόληψη ακολουθεί η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης με σκοπό την μείωση των αποβλήτων. Χωρίς να εφησυχάζεται και αντιλαμβανόμενοι αυτών των σύγχρονων προκλήσεων, η εταιρεία Νικολαίδης και Κουντούρης Metal Company Limited, μια εταιρεία με παράδοση στον χώρο των δομικών κατασκευών, αποδεικνύει έμπρακτα την περιβαλλοντική της συνείδηση και απαντά στις προκλήσεις των καιρών. Σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω, η εταιρεία έχει βρει λύσεις και επενδύει σε νέα και καινοτόμα προϊόντα. Τα υπολείμματα από μια παραγωγική διαδικασία και τα απόβλητα που προκύπτουν από μια δομική κατασκευή δεν είναι άχρηστα υλικά, αλλά μετατρέπονται σε πόρους για νέα προϊόντα. Ταυτόχρονα αξιοποιούνται και συνδυάζονται οι ιδιότητες τους, όπως στην περίπτωση του νέου θερμομονωτικού τσιμεντοκονιάματος που κατασκευάζουν με κύριο συστατικό κόκκους πολυουρεθάνης. Για τις δραστηριότητες αυτές, στην εταιρεία έχει χορηγηθεί από εμένα πρόσφατα, όπως προνοεί και ο περιαποβλήτων νόμος, άδεια διαχείρισης αποβλήτων για διαχείριση των αποβλήτων πολυουρεθάνης. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε Κουντούρη, που το πρόβλημα το οποίο εμείς σας έχουμε δημιουργήσει, δηλαδή το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων, εσείς το έχετε μετατρέψει σε ευκαιρία. Η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της Ομοσπονδίας, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από την υλοποίηση του ετήσιου διαγωνισμού για το Κυπριακό Βραβείο Καινοτομίας που διοργανώνουμε τα τελευταία 8 χρόνια και αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη χώρα μας. Η εφεύρεση αυτή αποκτά ιδιαίτερη και πολυδιάστατη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι αφορά ένα θερμομονωτικό υλικό που σκοπό έχει την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ η παραγωγή του επιτυγχάνεται με τη χρήση περισσευμάτων υλικού για τα οποία απαιτείται συγκεκριμένης μορφής διαχείριση ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Τρία σκέλη. Πρώτον, είναι αυτό που προαναφέραμε. Η διαχείριση αποβλήτων πολυουρεθάνης. Δεύτερον, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας. Αυτό περιλαμβάνει τον καθορισμό της σύστασης και την κατασκευή του εξοπλισμού της επεξεργασίας των αποβλήτων και της παραγωγής και του συστήματος παραγωγής του θέρμη. Και τρίτον, την παραγωγή του θέρμη και τις μοναδικές ιδιότητες τις οποίες καταφέραμε να πετύχουμε. Το πρώτο σκέλος, που είναι η διαχείριση των αποβλήτων πολυουρεθάνης, αναφέρω ότι η εταιρεία, καταθέτοντας ολοκληρωμένο σχέδιο στο οποίο ουσιαστικά καταθέτηκε το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, κατάφερε να εξασφαλίσει τη μοναδική άδεια διαχείρισης αποβλήτων, την οποία βλέπουμε εδώ, από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Έτσι, διαχειρίζεται τα απόβλητα που προκύπτουν από την ίδια την εταιρεία, αλλά και από άλλες εταιρείες, διευκολύνοντάς τες να διεκπαιρώσουν τις νομοθετικές τους υποχρεώσεις έναντι των αποβλήτων νόμων του 2011 και 2012. Εδώ φαίνεται με ένα διάγραμμα το σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων, που ουσιαστικά σε ειδικά, σχεδιασμένο χώρο στο εργοστάσιο μας, αποθηκεύονται, ζυγίζονται και επεξεργάζονται τα απόβλητα πολυουρεθάνης που συλλέγονται από τη δική μας βιομηχανία και από άλλες εταιρείες που παράγουν ή που εισάγουν ή που χρησιμοποιούν τέτοια προϊόντα και στη συνέχεια οδηγούνται στο σύστημα παραγωγής του θέρμη. Το δεύτερο σκέλος της καινοτομίας μας αφορά την τεχνογνωσία. Όπως ανάφερα, η Γενική Αρχή ήταν η χρήση
του Αφρίκου Λεροθάνης, τον οποίο κονιοποιούμε για την παραγωγή ενός θερμομονωτικού και ηχομονωτικού τσιμέντου κονιάματος. Έγιναν εκατοντάδες δοκιμές μέχρι να καταλήξουμε στην τελική σύσταση. Κατέχει τεκμήρια πιστοποιητικά από διαπιστευμένα εργαστήρια στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το τεκμήριο για την ηχοαπαρόφηση, που σας αναφέρα προηγουμένως. Έτσι, γιατί τα αναφέρω αυτά. Η πιστοποίηση του συστήματος παραγωγής, ο πιστοποιημένος τεχνικός φάκελος των μηχανημάτων και τα πιστοποιητικά επιβεβαίωση των ιδιωτήτων του προϊόντος που αποτελούν τα τεκμήρια της κοινότητας του έργου, αποτελούν το διαβατήριο του έργου μας για το εξωτερικό.